Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε της Οργανωτικής Επιτροπής, αγαπητοί εκπρόσωποι των λοιπόν κομμάτων του Κοινοβουλίου, αγαπητές και αγαπητοί σύνεδροι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας καλωσορίσω στο 13ο συνέδριό μας, που πραγματικά θα διαπιστώσετε ότι αποτελεί μια εμπειρία της ζωής μας στο κοντινό μέλλον. Ένα μέλλον το οποίο είναι απόλυτα ψηφιακό και φιλικό προς το περιβάλλον. Ξεκινώ με κάποιες χρηστικές πληροφορίες για το συνέδριό μας. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει μια εφαρμογή την οποία χρησιμοποιούμε, μια ψηφιακή εφαρμογή, η οποία είναι στο λεγόμενο cloud, στο σύννεφο, τεχνικά, για οτιδήποτε διαδικαστικό του συνεδρίου. Από την πιστοποίηση, από τη διαδικασία πιστοποίησης και διαπίστευσης των συμμετεχόντων, από το φάκελο του συνεδρίου, από τις οδηγίες μετάβασης στο χώρο, από την δυνατότητα καταχώρησης ερωτημάτων και απόψεων στην εφαρμογή, μέχρι και τη διαδικασία ψηφοφορίας. Την εφαρμογή μπορείτε να την κατεβάσετε στα κινητά σας και σε κάθε περίπτωση υπάρχουν συνεργάτες μας που μπορούν να βοηθήσουν. Θα διαπιστώσετε επίσης ότι το συνεδρίο μας είναι αρκετά φιλικό προς το περιβάλλον. Έχουμε ελαχιστοποιήσει τη χρήση του πλαστικού. Θα δείτε ότι υπάρχουν 104 κάδοι ανακύκλωσης και στον εξωτερικό χώρο υπάρχει ένα κινητό ολοκληρωμένο κέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Τέλος, όλες οι λάμπες που βλέπετε, για τις οποίες είχα μάθει ότι δεν θα βγάζουν ζέστη, αλλά τελικά βγάζουν κάποια ζέστη, είναι LED. Είναι προφανές και δεν χρειάζεται να το αναφέρω ότι το συνέδριό μας είναι και smoke free, έτσι ώστε να είναι και νόμιμο. Για όλους τους στεγασμένους χώρους. Υπάρχει ειδική σήμανση για όσους καπνιστές θέλουν να βγαίνουν έξω να καπνίζουν. Το συνέδριο, όπως γνωρίζουμε, είναι βάσει του καταστατικού το ανώτατο συλλογικό όργανο. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να σας πω δύο σημαντικά πράγματα ως προς το γενικό σχεδιασμό του κόμματός μας. Το πρώτο είναι ότι μετά από εισήγηση των στελεχών της πληροφορικής, την οποία αποδέχτηκα άμεσα, προχωρήσαμε στην πιστοποίηση του κόμματός μας κατά το πρότυπο ποιότητας ISO 9001-2015. Και αυτό το κάναμε με το μεγαλύτερο διεθνή οργανισμό πιστοποίησης TÜV. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο πανευρωπαϊκά κόμμα το οποίο έχει πιστοποιήσει τις διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες του. Θέλω επίσης να ενημερώσω σχετικά με το ψηφιακό μετασχηματισμό του κόμματός μας, όπου έχουμε κάνει ένα προγραμματισμό για αλλαγή όλων των λογισμικών μας συστημάτων. Θα υπάρξει ένα έργο εγκατάστασης λογισμικού ERP για τις οικονομικές και διοικητικές διαδικασίες, καθώς επίσης και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Και θα εγκαταστήσουμε και ένα λογισμικό CRM, το οποίο θα είναι για τη διαχείριση των μελών και των οργανώσεών μας και την εξωστρέφεια του κόμματος προς τις οργανώσεις και τα μέλη μας. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι εξάμηνο και θα υλοποιηθεί εντός του 2020. Έρχομαι λίγο τώρα στη μικρή πολιτική τοποθέτησή μου. Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου μας, του 13ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, εστιάζουν στις προκλήσεις της νέας εποχής, στην έξαρση του λαϊκισμού και στην ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά και στην κλιματική αλλαγή. Επιτρέψτε μου εμένα να εστιάσω στο ψηφιακό μετασχηματισμό που σχετίζεται και με την επαγγελματική και επιχειρηματική μου δραστηριότητα. Η παγκόσμια αγορά αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς και η πραγματικότητα είναι ότι η χώρα μας, για να μπορέσει να φτάσει στο διεθνή ανταγωνισμό, πρέπει να κάνει άλματα. Η τεχνολογία σήμερα δεν αποτελεί μόνο το μέσο εξέλιξης και εξυγχρονισμού στην παγκόσμια οικονομία, αλλά καθορίζει την παγκόσμια ανάπτυξη, δημιουργώντας νέες συνθήκες ζωής. Οι τεχνολογικές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στις επικοινωνίες και σε όλους τους τομείς της παραγωγής έχουν δημιουργήσει ένα νέο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Η κοινωνία, όπως γνωρίζετε, κινείται πλήρως στα δεδομένα της οικονομίας διαμοιρασμού, αυτό που λέμε shared economy. Και δεν είναι τυχαίο ότι η μεγαλύτερη εταιρεία τουρισμού δεν έχει ούτε ένα ξενοδοχείο. Η παραδοσιακή γραμμή παραγωγής αντικαθίσταται από τρισδιάστατους εκτυπωτές. Η ανάπτυξη τεχνητικής νοημοσύνης οδηγεί σε ένα περιβάλλον που οι μηχανές μπορούν πλέον να μιλούν μεταξύ τους, να επικοινωνούν μεταξύ τους. Και η ηλεκτροκίνηση, ακόμα και η αυτόνομη οδήγηση, είναι γεγονός. Τέλος, η δύσκολη μέχρι πρόσφατα διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων για τα πληροφορικά συστήματα είναι σήμερα μια πραγματικότητα. Τέλος, οι χρηματικές συναλλαγές εξελίσσονται σε ηλεκτρονικά νομίσματα στο πλαίσιο τεχνολογικών blockchain. Ο κοινός νου σήμερα δεν μπορεί να φανταστεί την κοινωνική και οικονομική μετεξέλιξη του τόπου στο πλαίσιο των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων.
που φυσικά προκύπτει μέσα από έρευνα και από καινοτομία. Αλλά αυτή η έρευνα και η καινοτομία πρέπει να διασυνδέεται με την επιχειρηματικότητα. Κάθε νέα τεχνολογική εξέλιξη, η οποία επί της ουσίας αποτελεί επανάσταση, αποτελεί επανάσταση όμως μέχρι την αμέσως επόμενη, η οποία θα αλλάξει ξανά τις κοινωνικές δομές και τα οικονομικά δεδομένα. Παύλο Ιωνεδίτες, Ναι. Σε αυτό το παγκόσμιο περιβάλλον, την τεχνολογική εξέλιξη που κινείται με αδιανόητη ταχύτητα, η απόκριση της Ελλάδας ήταν μέχρι πρόσφατα ανεμική, όντας την 26η θέση ανάμεσα στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την ψηφιακή σύγκληση. Και αυτό η αλήθεια είναι ότι έρχεται από παλιά. Ως προς τις δομές καινοτομίας, αυτές της χώρα μας είναι αδόμητες και χωρίς συνέχεια. Χώρες όπως είναι η Νορβηγία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Γαλλία, το Ισραήλ, η Ολλανδία είναι σε μια συνεχή επανάσταση καινοτομίας με μεθοδικότητα και σύστημα. Ενώ εμείς η πραγματικότητα είναι ότι απέχουμε παρασάγκας. Ενδιαφέρουσα αντίφαση σε όλη αυτή την εικόνα που περιγράφω είναι ότι η χώρα μας διαθέτει ένα αξιοσημείωτο επιστημονικό δυναμικό, καθόλου παράλογο, διότι θεωρώ ότι το ακαδημαϊκό υλικό μας είναι εξαιρετικό. Επιστημονικό δυναμικό που όμως μένει απόλυτα ανεκμετάλλευτο. Θέλω να σας πω ότι από έρευνα της διανέωσης, 5 από τους 50 μεγαλύτερους ερευνητικούς φορείς που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 2020, Horizon 2020, είναι ελληνικοί. Επίσης, το 9% των ελληνικών δημοσιεύσεων από αυτά τα προγράμματα μνημονεύεται και κατατάσσεται μεταξύ αυτών που έχουν μνημονευτεί περισσότερο σε άλλες έρευνες. Όμως, η παραγόμενη αυτή επιστημονική γνώση δεν μετατρέπεται σε επιχειρηματική δραστηριότητα και άρα σε ανάπτυξη οικονομίας. Η βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση και η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας μας συνδέονται αποκλειστικά με την έγκαιρη προσαρμογή της οικονομίας μας στα νέα δεδομένα, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα νέο ενθουσιασμό για να βγει η χώρα μας από την κρίση. Και αυτή η βιώσιμη ανάπτυξη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην τεχνολογική πρόοδο και την καινοτομία, διότι οι κλάδοι της οικονομίας που βασίζονται στην τεχνολογία και στην καινοτομία δημιουργούν μεγάλη προστιθέμενη αξία, δημιουργούν προϊόντα και υπηρεσίες που κατά κανόνα είναι εξαγώγημα και άρα προσφέρουν πολλές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας που είναι το ζητούμενο. Το κόμμα μας, η Νέα Δημοκρατία, έχει εκπονήσει και έχει υλοποιήσει στο πλαίσιο της διακυβέρνησης της χώρας ένα πρόγραμμα που θα δημιουργήσει και προϋποθέσεις που θα κάνουν τη χώρα μας ανταγωνιστική και θα την οδηγήσουν στην πρόοδο και την ευημερία των πολιτών. Κρατώ τα λόγια του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματός μας, Κυριάκου Μητσοτάκη, από το πρόσφατο συνέδριο που έκανε ο Σύνδεσμος Εταιριών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, είπε, δεν αποτελεί μια ουδέτερη τεχνική κατεύθυνση. Δεν είναι τεχνοκρατική προσέγγιση, αλλά συνειδητή επιλογή, άκρος πολιτική επιλογή, στο όνομα των πολλών. Είναι προϋπόθεση ευημερίας των πολιτών. Τέτοιες προσεγγίσεις μας έδωσαν φέτος τη 10η εκλογική νίκη από τις συνολικά 17 βουλευτικές εκλογές από το 1974. Για τέτοιες πολιτικές είμαστε περήφανοι και αγωνιζόμαστε όλες και όλοι κάτω από την εμπνευσμένη ηγεσία του αρχηγού μας Κυριάκου Μητσοτάκη. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο συνέδριό μας και σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.